Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι, φίλοι της Πετόσφαιρας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή για το αγαπημένο μας άθλημα. Βρισκόμαστε εδώ στο CableNet Sports 3 για να παρουσιάσουμε τι έγινε και στην πέμπτη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος Πετόσφαιρας, αλλά και στην τέταρτη αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πετόσφαιρας Ανδρών. Όλα αυτά, ενώ θα έχουμε σήμερα και τηλεφωνικές παρεμβάσεις μέσω video call, θα έχουμε καλεσμένους εκτός από την βασική μας καλεσμένη, που σήμερα είναι η αρχηγός του Δικεφαλού Ιερίου, η Ραφαέλα Οικονομίδου, η οποία είναι χαμογελαστή και εδώ δίπλα μου. Ραφαέλα, γεια σου. Καλώς όρισες καταρχήν. Καλά σας βρήκα. Ευχαριστούμε που προβάλλετε το άθλημα μας. Εντάξει, νομίζω είσαι εδώ για να συζητήσουμε πολλά και για την γυναικεία πεντοσφαίριση που ασχόλησε περισσότερο από τα 9 σου χρόνια, μου είπες εκτός αέρα. Εντάξει, είναι μια ζωή το βόλεϊ για την Ραφαέλα. Είναι μια ζωή, είναι τώρα 17 χρόνια. Εντάξει, ναι. Οπότε μεγαλώνει και το άθλημα, βιώνεις παραστάσεις, πλέον δεύτερη χρονιά με τον Δικέφαλο Ιερίου. Mm-hmm. Πώς είναι στην ομάδα? Νομίζω πως από τη στιγμή που είχατε την επιτυχία και πλέον βλέπουμε τον Δικέφαλο στην πρώτη κατηγορία, βιώνετε καλές καταστάσεις ως επιτοπλίστων, έτσι? Σίγουρα, το γεγονός ότι είναι ο Δικέφαλος στην πρώτη κατηγορία, αυτό λέει πολλά. Ξεκίνησε η προσπάθεια από πέρσι και φέτος έχει καταφέρει η ομάδα να γράψει τη δική της ιστορία και να βρισκόμαστε πλέον στην πρώτη κατηγορία. Ναι, μιλούν πολλοί που γνωρίζουν καταστάσεις στο Δικέφαλο, πως έχετε χημεία. Είναι ένας, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό στην αθλήτρια για να μπορέσει να διατηρηθεί στο ρόστερ μιας ομάδας για χρόνια? Βέβαια, παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο και το προπονητικό team, αλλά και το ΔΣ. Αυτό που έχω βρει στο Δικέφαλο Ιερίου είναι ότι πράγματι είναι πολύ κοντά στην ομάδα και στις παίχτριες. Νοιάζονται για τις παίχτριες τους όλες και αυτό είναι ένας από τους μεγάλους λόγους τους οποίους εγώ βρίσκομαι και φέτος κοντά τους. Λοιπόν, εντάξει, λογικά είναι πως υπάρχει και καλή χημεία μεταξύ πολλών καταστάσεων για να βρίσκεσαι εκεί. Από τα 9 σου μέχρι τα 22 στην ανόρθωση. Ναι. Μια μεγάλη πορεία. Ουσιαστικά μεγάλωσες στην κυρία της Αμοχώστου και πλέον προσπαθείς να βρεις πατήματα, έχεις περισσότερο ενεργό ρόλο στον Δικέφαλο, θεωρείς? Ναι, εννοείται. Στην ανόρθωση όταν ήμουν δεύτερη πασαδόρος. Τώρα πλέον στο Δικέφαλο έχω την ευκαιρία, έχω την τιμή να είμαι πρώτη πασαδόρος της ομάδας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά πως ο Δικέφαλος, γιατί ήταν από τις μία ομάδα που έπαιξαν αυτή την αγωνιστική, στην πέμπτη αγωνιστική, γιατί είχαμε δύο αναβολές παιχνιδιών. Ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να γράψει την δεύτερη του νίκη, είχε πολύ δύσκολα δεδομένα, Ραφαέλα, κοντρα στην παλιά σου ομάδα, στην ανόρθωση. Πάμε να δούμε την σχετική κάρτα αρχικά της πέμπτης αγωνιστικής του Πετοσφαιρικού Πρωταθλήματος Γυναικών. Λοιπόν, ΑΕΛ Απόλλων αναβλήθηκε το παιχνίδι, όπως και το Ολυμπιάδα Νεάπολης Σαλαμίνα, λόγω της ύπαρξης κρουσμάτων σε ομάδες, οπότε θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι, το αιώνιο ντέρμπιν της Λεμεσού, να παίζεται στις 4 Δεκεμβρίου, εκεί ορίστηκε το ΑΕΛ Απόλλων, ενώ αυτό το Σάββατο στις 8 το απόγευμα η Ολυμπιάδα Νεάπολης φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι που αναβλήθηκε την περασμένη Τρίτη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που διεξήχθησαν κανονικά, η Ανόρθωση κέρδισε τον Δικέφαλο στην έδρα της, στο Σωτήριον, και η Λεμεσός Βόλεϊμπολ δεν μπόρεσε να πάρει σετ απέναντι στην ΑΕΚ, αν και ήταν πολύ ανταγωνιστική, κυρίως στο δεύτερο σετ. Στο τηλεοπτικό παιχνίδι η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε την δεύτερη νίκη της στο Λύκειο Πολεμιδιών. Και εδώ η κάρτα με την βαθμολογία. Φυσικά έχουμε ομάδες που χρωστούν παιχνίδια. Ολυμπιάδα Νεάπολης είναι μία από αυτές. Η Ανόρθωση την έπιασε στους 11 βαθμούς. Η Ολυμπιάδα όμως έχει το παιχνίδι το οποίο θα δώσει το Σάββατο. Ο Απόλλωνας ακολουθεί με 10 βαθμούς. Η ΑΕΚ με 7. Και από εκεί και πέρα Σαλαμίνα, ΑΕΛ με 4. 3 μετρά ο Δικέφαλος.
και έναν βαθμό μόλις η Λεμεσός Βολεϊμπόλ στην τελευταία θέση. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια έτσι αρχική κουβέντα για το φετινό μας πρωτάθλημα, Ραφαήλα. Πώς είδες αυτές τις πέντε αγωνιστικές και αν θεωρείς πως η ομάδα σου πληγώθηκε περισσότερο επειδή παίζει συνεχώς εκτός έδρας? Εντάξει, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ότι η ομάδα ακόμη δεν έχει δώσει αγώνα στην έδρα της. Έχουμε παίξει 5 αγωνιστικές, τώρα πάμε για την 6η την ερχόμενη εβδομάδα. Ακόμη παραμένει το πρόβλημα της έδρας. Εντάξει, αυτά βέβαια θα μας τα πει και αργότερα ο πρόεδρος της ομάδας μας. Εντάξει, τώρα το πώς έχω δει το πρωτάθλημα από την αρχή, αναμένεται αυτό που αναμένεται κάθε σεζόν, να δούμε έναν ωραίο πρωτάθλημα. Λοιπόν, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει δυναμική σε αρκετές ομάδες, όπως η Ανόρθωση που παίξατε προχτές. Είναι ο Απόλλωνας πιο δυνατός φέτος με τις ξένες του να προσθετούν ποιότητα στο πρωτάθλημα. Η Ολυμπιάδα επίσης κάνει μια πολύ καλή παρουσία, 3 χρόνια διάρκειας αν θέλεις, στην ομάδα του κυρίου Νικολάκη. Θεωρείς πως αυτές οι ομάδες πάνω κάτω μαζί με την περσινή πρωταθλήτρια θα είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο? Είδες ομάδες με σταθερότητα αγωνιστικά? Σας έβαλαν πολύ πίεση αυτές οι ομάδες? Δεν έχουμε παίξει ακόμη με όλες τις ομάδες. Μένει για το τέλος της πρώτης φάσης το παιχνίδι της Τρίτης που παίζουμε την Ολυμπιάδα και την επόμενη αγωνιστική με την ΑΕΛ. Αλλά ναι, βέβαια, εντάξει, αυτές οι ομάδες που ανέφερες πριν είναι ανέκαθεν οι ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά, ας το πούμε, στο πρώτο διάστημα. Το πρώτο γκρουπ, της βαθμολογίας, που είναι από αυτές που αναμένεται το πιο ψηλών επίπεδων, ότι θα παιχτεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος κτλ. Λόγω του ότι έχουν και την ευκαιρία να κλείνουν παίχτριες με περισσότερη εμπειρία, να το πούμε. Γιατί οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ, τα οποία εμείς τα χωρίσαμε δεύτερον πρώτο μέχρι στιγμής, είναι ομάδες οι οποίες παίζουν, δίνουν την ευκαιρία σε πιο μικρές ηλικιακά αθλήτριες, πιο άπειρες κτλ. Η Λεμεσός έχει το πιο νεανικό σύνολο στο πρωτάθλημα. Σε επιτοπλίστο είναι η ομάδα που παίζει με πολύ μικρές αθλήτριες, η Λεμεσός Βόλεϊμπολ, και είναι η ομάδα που είχατε κερδίσει στην πρεμιέρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί η Λεμεσός Βόλεϊμπολ ήταν μία από τις ομάδες που προσπάθησαν αρκετά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως και ο δικέφαλος όμως έχασαν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της αγωνιστικής. Ημιτελής η πέμπτη αγωνιστική, αφού παίχτηκαν μόλις οι δύο από τους τέσσερις αγώνες, ενώ αναβλήθηκαν τα παιχνίδια ΑΕΛ, Property Gallery Apollon και Ολυμπιάδας Νέας Σαλαμίνας λόγω ύπαρξης θετικών κρουσμάτων COVID στις ομάδες. Στους αγώνες που διεξήχθησαν κανονικά, η Ανόρθωση κέρδισε στο Σωτήριο τον Δικέφαλο Γερίου με 3-0 σετ και έπιασε προσωρινά την Ολυμπιάδα στην κορυφή που έχει ένα αγώνα λιγότερο. Η Ανόρθωση πέτυχε την τέταρτη σερή νίκη της κόντρα στο νεοφώτιστο Δικέφαλο Γερίου με 3-0 σετ σε 62 λεπτά με 25-10, 25-19 και 25-15, με την ομάδα του Γιώργου Γεωργίου να κοντράρει την κυρία μόνο στο δεύτερο σετ. Ντεμπούτο για τον Δικέφαλο έκανε η Ελλαδίτισσα Ιωάννα Μπουζέα. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας νίκησε με 3-0 σετ στο Λύκειο Πολεμιδιών την Λεμεσός Βόλεϊμπολ σε 75 λεπτά. Οι αθλήτριες της Σοφίας Τσαγκαρίδου προηγήθηκαν μέσα σε 23 λεπτά στο πρώτο σετ με 25-16, με την Ρωσίδα Γιάννα Σεφτσούκ να ανεβάζει επιθετικά την ΑΕΚ σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ. Στο δεύτερο σετ, η Λεμεσός Βόλεϊμπολ προσπάθησε πολύ, αλλά λίγησε στις λεπτομέρειες. Με την Άντρια Ντομπρασίνοβιτς να πατά καλά επιθετικά και να προσφέρει αρκετούς πόντους με το δυναμισμό της, η Λεμεσός πάλεψε, αλλά η εμπειρία των κίτρινο-πράσινων μέτρησε με τις Κοντότα, Στυλιανού και Σεφτσούκ να είναι καθοριστικές για να πάρει με 26-24 το δεύτερο σετ και σε ρελαντή ρυθμό με 25-16 το τρίτο σετ και την νίκη. Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ ανέβηκε στην τετράδα του πρωταθλήματος, βλέποντας με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον, ενώ το νεανικό σύνολο του Ανδρέα Σπύρου έμεινε με την προσπάθεια στο δεύτερο σετ, καθώς αυτή ήταν και η τέταρτη σερή ήττα των Λεμεσιανών σε ισάριθμα παιχνιδιά.
Λοιπόν, είδαμε το ρεπορτάζ. Έκανα λόγο για να δώσω πάσα στην Ραφαέλα για το νεανικό σχήμα της Λεμεσού Volleyball. Είχε πολύ καλή παρουσία η Άντρια Ντομπρασίνοβιτς στο τηλεοπτικό παιχνίδι της CableNet. Ήταν παίχτρια που ήταν στις ακαδημίες ανόρθωση όταν βρισκόσουν και εσείς στην ομάδα. Θεωρείς πως, επειδή μίλησες νωρίτερα για τις ευκαιρίες που παίρνουν οι μικρές αθλήτριες, πως στις πιο μικρές ομάδες δίνονται ευκαιρίες περισσότερες σε αυτές τις νεαρές αθλητρίες? Βέβαια. Οι πιο μικρές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια, να το πούμε, να κλείσουν συμφωνίες με πιο εμπειρές παιχτρίες, οι οποίες έχουν εμπειρία στον χώρο της Κυπριακής παιδοσφαίρας, αναγκαστικά θα δώσουν ευκαιρίες σε παιχτρίες νεαρότερης ηλικίας. Αυτό το πράγμα είναι πράγματι αποτελεί ευκαιρία για την κάθε μικρή ηλικιακά αθλήτρια να μπορέσει να δείξει και η ίδια κάτι, να αναδειχθεί μέσα από την ομάδα της. Το ότι έχετε και στο δικέφαλο αρκετές νεαρές αθλητρίες, νομίζω είσαστε το πιο κοντινό συγκρότημα στην Λεμεσό Volleyball που αγωνίζονται νεαρές αθλήτριες. Mm-hmm. Αυτό δίνει και ένα κίνητρο στις μεγαλύτερες αθλητρίες όπως εσένα για να μεταδώσεις τα όσα ξέρεις για το βόλι στις πιο μικρές, αγωνιστικά. Γιατί μία πασαδόρος προφανώς και στην προπόνηση πρέπει να συνοείται με τις συμπαιχτριές της για το που θα τις καθοδηγήσει, που θα ρίξει την μπάλα. Οπότε είναι και για σένα ένας τρόπος για να μεταδώσεις όσα ξέρεις στις νεαρότερες αθλητρίες. Βέβαια, αυτός είναι και ο σκοπός. Όταν έχεις μικρότερες σε ηλικία αθλήτριες στην ομάδα, προσπαθείς να δώσεις ό,τι πήρες ουσιαστικά εσύ τόσα χρόνια μέσα από το άθλημα, να προσπαθείς να βοηθήσεις όσο πιο πολύ μπορείς και τις μικρότερες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ελέγχθηκαν στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι που είχαμε τηλεοπτικά την προηγούμενη Τρίτη, η αρχηγός της ΑΕΚ Νικολέτα Στυλιανού, όπως και η Έλλη Λάσπου της Λεμεσού. Θεωρώ ότι δυσκολευτήκαμε στο δεύτερο σετ αρκετά, αλλά καταφέραμε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη φάση του παιχνιδιού και να συνεχίσουμε. Στόχος μας είναι να δίνουμε κάθε μέρα, κάθε φορά το καλύτερο μας εαυτό. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν, κρατήσαμε έναν επίπεδο που αυτό ήταν που μας βοηθήσε να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα. Θεωρείς πως και οι ξένες της ομάδας μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα της ΑΕΚ και η Σαντάνα σε κάποιο επίπεδο θεωρείτε πως θα μπει ακόμη περισσότερο στο παιχνίδι σας για να είσαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον? Έχουμε ένα αρκετό δρόμο η αλήθεια μπροστά μας και αυτός είναι ο στόχος μας πλέον, κάθε φορά όλοι να ενωμένες, να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να δίνουμε έναν καλύτερο σύνολο. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, θεωρείς πως είναι από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων χρόνων? Γιατί συνομιλώντας με αρκετές αθλήτριες, αυτό λένε. Βλέπουμε πολύ καλά παιχνίδια, ποιοτικά παιχνίδια. Θεωρείς πως όλες οι ομάδες συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι? Ισχύει. Όλες οι ομάδες φέτος είναι πάρα πολύ δυνατές. Έχουν πάρα πολλά δυνατά στοιχεία και Κυπρές και ξένες. Και θα είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και γι' αυτό είναι ο λόγος που θα λέω ότι ο στόχος μας είναι κάθε φορά να βελτιωνόμαστε και να δίνουμε καλύτερο, όσο το καλύτερο δυνατόν εαυτό, με στόχο την νίκη. Χάσατε στο σημερινό παιχνίδι. Θεωρείς πως αν είχατε τύχει στο δεύτερο σετ, αν το καταχτούσατε, θα μπορούσαμε να δούμε διαφορετικά δεδομένα στο σημερινό αγώνα? Πιστεύω πως σε κάθε στιγμή του αγώνα, αν παίζαμε ακόμα καλύτερα, θα νικούσαμε. Αν ξεκινούσαμε από την αρχή, φυσικά θα ήταν καλύτερα. Αλλά αυτά είχαν τα δεδομένα. Θεωρείς πως μπορείτε να ανεβάσετε ρυθμό στα επόμενα παιχνίδια? Αυτό πρέπει να κάνουμε, είναι η αλήθεια. Φυσικά και υπάρχει χημία μεταξύ μας. Είμαστε όλες μικρής ηλικίας, όπως είπατε. Και στα επόμενα παιχνίδια πιστεύουμε πως θα ανεβάσουμε και θα ανταγωνιστούμε πολύ καλύτερα από ό,τι αυτό που έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Επιστρέφουμε με την Ραφαέλα Οικονομίδου, την αρχηγό του Δικεφάλου Γερίου. Ραφαέλα, μιλήσαμε για τις ομάδες του Άνω Διαζώματος. Η ομάδα σου, ποια είναι η προοπτική της, ποιους στόχους έχει περισσότερο φέτος, ποιο είναι το ταβάνι σας βάσει όσων είπατε με το Διοικητικό Συμβούλιο,
αλλά και τι συζητάτε με τις συμπαίχτριές σου για να έρθουν και οι νίκες που θα ανεβάσουν ψυχολογικά την ομάδα. Κοιτάξτε, στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρα η παραμονή στην κατηγορία. Ο Δικέφαλος Γερίου είναι μια ομάδα νεοσυστατή, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τη χρονιά 19-20 η οποία αναβλήθηκε σε όλα τα πρωταθλήματα λόγω του κορονοϊού, βασικά η πρώτη χρονιά του Δικέφαλου ήταν η περσινή που ήταν το ντεμπούτο γενικά στην γυναικεία ομάδα. Ξεκίνησε από τη δεύτερη κατηγορία, ήταν από μόνο του ιστορικό αυτό το γεγονός, το οποίο συνοδεύτηκε μαζί με την άνοδο. Οπότε ήταν μια επιτυχημένη χρονιά. Φέτος είναι για ακόμα μια χρονιά ιστορική για το Δικέφαλο, αφού είναι στα μεγάλα σαλόνια, είναι τον ντεμπούτο, πρώτη κατηγορία. Στόχος της ομάδας είναι εκ των πραγμάτων η παραμονή στην κατηγορία, η οποία, εντάξει, για να μπορέσει να επιτευχθεί και αυτός ο στόχος, πρέπει να έρθουν να δίνουμε και εμείς με τη σειρά μας να παίζουμε ένα ωραίο βόλεϊ, να ακούμε τις οδηγίες του προπονητικού μας team, για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας τους στόχους της ομάδας. Εντάξει, με τις συμπαίκτριες μου είναι ξεκάθαρος ποιος είναι ο στόχος μας, το προσπαθάμε. Το πιο πολύ απ' όλα έχουμε να διαχειριστούμε το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στο γυναικείο πρωτάθλημα. Έχουμε να κάνουμε πολύ με ψυχολογία. Πόσο μάλλον όλες οι παίχτριες, είτε επαγγελματίας είτε όχι, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στη ψυχολογία. Πόσο μάλλον η ομάδα η δική μου, η οποία είμαστε όλες, αποτελούμαστε όλες από νεαρές παίχτριες. Εντάξει, επηρεάζονται περισσότερο οι νεαρές, οπότε και οι πιο έμπειρες, αν θέλεις, θα πρέπει να δείχνουν το καλό παράδειγμα, έτσι, για να υποκινούν περισσότερο τα υπόλοιπα κοριτσιά. Κάπου εδώ θέλεις να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της ομάδας. Νομίζω μας περιμένει ο Γιώργος Βασιλείου. Αν θέλεις να τον βάλουμε, τον έχουμε στο πλάνο μας. Πρόεδρε Γιώργο Βασιλείου, χαίρετε. Καλησπέριζουμε. Γεια σου. Καλησπέρα, Άρη μου. Καλησπέρα, Ραφαέλα. Λοιπόν, εντάξει, μιλώντας με τη Ραφαέλα, μας ανέφερε αρκετά σε σχέση και με το πλάνο της ομάδας και με την προσπάθεια των διοικούντων να βρίσκονται κοντά στις παίχτριές τους για να μπορεί να λειτουργεί θετικά αυτό το πλάνο και να πορεί υγεία ο Δικέφαλος Γερίου. Αυτός ήταν ο στόχος όταν βρεθήκατε για να συντάξετε έτσι και να στήσετε αυτή την ομάδα από την αρχή. Σίγουρα ο στόχος κάθε ομάδας και ειδικά της δικής μας είναι να πρώτα απ' όλα δημιουργηθεί ένα κλίμα οικογενειακό, ένα κλίμα ομαδικότητας, ώστε μέσα από την καλή χημεία και το καλό κλίμα οι στόχοι της ομάδας στο τέλος της ημέρας να έχουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, μπορεί να μην ξεκινήσατε καλά στο πρωτάθλημα, Πρόεδρε, αλλά ο Δικέφαλος Γερίου, εντάξει, και με τα προβλήματα φέτος του γηπέδου, θα μας πείτε και σε αυτό το κομμάτι τι γίνεται, γιατί νομίζω πως λείπει η καυτή έδρα, αν θέλεις, το κλειστό του Γερίου στον Δικέφαλο. Ξεκινήσατε με αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας και πρακτικά αυτό αποτελεί μειονέκτημα για την ομάδα σας, που είναι νεοσύστατη ομάδα, είναι μια ομάδα που πρώτη φορά έρχεται στην κατηγορία, στην μεγάλη κατηγορία, και προφανώς παίζει με ομάδες που έχουν μεγαλύτερη δυναμική, αν θέλεις, για το πρωτάθλημα. Σε αυτό νομίζεις πως και η ψυχολογία των παιχτριών πάει πίσω λόγω των αποτελεσμάτων? Οπωσδήποτε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα. Ο πρώτος αγώνας της ομάδας, ο πρώτος ιστορικός αγώνας της ομάδας, συνοδεύτηκε με εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Λεμεσό. Στην πορεία είχαμε κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα, τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα θεωρώ ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω. Το ίδιο και με τη Σαλαμίνα, πάλι εκτός έδρας, το οποίο έληξε 3-2 στο tie break, ενώ προηγηθήκαμε, χτίσαμε διαφορά. Στην πορεία κάπου τα χαλάσαμε.
Τους υπόλοιπους αγώνες με ομάδες του πάνω διαζώματος, όπως ήταν ο Απόλλωνας και η Ολυμπιάδα, η Ανόρθωση, συγγνώμη, προσπαθήσαμε για το καλύτερο, εντάξει, δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι όλοι οι αγώνες που δώσαμε ως δικέφαλος ήταν εκτός έδρας. Και ήταν η μεγάλη μας φοβία από το πράγμα, όταν πέρσι, μετά που τελείωσε ο αγώνας των Παράς και ξέραμε ότι θα ήμασταν πρώτη κατηγορία, ξεκινήσαμε ένα αγώνα δρόμου για το θέμα του γηπέδου. Και ήταν το μεγάλο μας άγχος, αν θα τα καταφέρουμε. Δυστυχώς, επειδή το γήπεδο στο οποίο αγωνιζόμαστε δεν είναι δικό μας, ανήκει στη σχολική εφορία Γερίου, ήμασταν εξαρτώμενοι από την καλή διάθεση και το πόσο γρήγορα η σχολική εφορία θα τρέξει κάποιες διαδικασίες. Είχαμε βάλει από την αρχή και τρομερή πίεση, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα από μόνοι μας για να ευκολύνουμε την κατάσταση. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ακόμα παλεύουμε και ελπίζουμε ότι οι υποσχέσεις που μας έδωσαν θα υλοποιηθούν. Υπάρχει ένα θέλω να πιστεύω ότι. Ναι. Ναι. Μας έχουν πει ότι την προσεκή Δευτέρα μένει και το τελευταίο βήμα για την αδειοδοτήση, που είναι να υποβληθούν κάποιες μελέτες στην ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία για να εξασφαλίσουμε ένα πιστοποιητικό. Ακολούθως, το πιστοποιητικό πρέπει να πάει στην αρχή αδειοδοτήση του ΚΟΑ, η οποία έχει όλα τα υπόλοιπα δεδομένα ενώπιον της, για να πάρουμε την άδεια. Οπότε, αν όλα πάνε καλά και οι υποσχέσεις που μας έχουν δώσει υλοποιηθούν, δεν παίζουμε πάλι εκτός προδιαγραμμάτων, θεωρώ ότι εκτός συγκλονιστικού απρόκτημα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε την αδειοδότηση του γηπέδου και εκεί πλέον αλλάζουν τα δεδομένα. Παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί μια καυτή έδρα για τους αντιπάλους. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα και το ανέβασμα της ψυχολογίας και της ομάδας, αλλά και κατ' επέκταση το αγωνιστικό ανέβασμα. Λοιπόν, Ραφαήλα, σε βάλω στη συζήτηση, βλέποντας και τον πρόεδρο, είναι από μακρός ο Γιώργος Βασιλείου ή είναι κοντά συνεχώς στις συμπαίχτριες του για εσένα? Όχι, ο πρόεδρος μας είναι από τους πρόεδρους οι οποίοι είναι πραγματικά ευλογία να τους έχει κάποιος αθλητής στον χώρο του αθλήματος. Λοιπόν, κοντά σας συνεχώς δηλαδή, δίνει κίνητρα, έρχεται κοντά σας όταν πάρετε μια μεγάλη επιτυχία να σπεί, ξέρεις, θα υπάρξει και τραπέζι, κάτι πρόσθετο, αν έρθει η νίκη με την τάδε ομάδα. Είναι εκεί, τα πραγματικά δίνει και περισσότερα από όσα θα μπορούσε να δώσει για το σωματείο και για τις κοπέλες γενικότερα. Είναι δίπλα μας. Δεν ξέρω αν σε άκουγε πριν. Υπάρχει μια υπόσχεση στον πρόεδρο ότι μπορείτε οι παίχτες του Δικηφάλου να κρατήσετε την ομάδα κατηγορία? Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Ότι η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Πιστεύω στην ομάδα, άσχετα με τα πρώτα ατυχή αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω στην ομάδα. Πιστεύω και όταν έρθει με το καλό ο δεύτερος γύρος και όντως παίξουμε και τα παιχνίδια στην έδρα μας, υπάρχει πιο καλό παιχνίδι από μέρος μας. Θα δεθούμε. Η ομάδα είναι καινούρια. Είναι εντελώς καινούρια. Με το δεύτερο γύρο θεωρώ ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Καταληκτικά, Γιώργο Βασιλείου, πιστεύεις πως η ομάδα του Δικεφάλου έχει συμπαίχτες για να μπορεί να κρατήσει και τις υποσχέσεις προς τις παίχτρες, αλλά να κρατήσει και την ομάδα στην κατηγορία? Υπάρχουν βοήθειες? Άρη μου, επειδή έχω δει όλες τις ομάδες και θεωρώ ότι με το roster που έχουμε, τη δουλειά που γίνεται, έχουμε όλα τα φόντα να διατηρηθούμε στην κατηγορία. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Φτάνει να είμαστε καλά από πλευράς υγείας, να μην προκύψουν τραυματισμοί και να παίξουμε επιτέλους στο γήπεδο μας. Θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς ο δικέφαλος θα είναι εκεί, είμαι σίγουρος. Ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σου, Γιώργο Βασιλείου. Με κάθε καλό στον δικέφαλο, ευχόμαστε να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι που να βοηθούν το άθλημα και να υποκινούν τις αθλήτριες για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Άρη μου, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε τόσο το άθλημα το οποίο υπηρετούμε, αλλά και την ομάδα μας. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του Δικεφάλου Γερίου και χρωστάμε μια κάρτα με την επόμενη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος. Πάμε να την δούμε. Είναι τα παιχνίδια στις 23.11 την ερχόμενη Τρίτη. Η Ανόρθωση παίζει με την ΑΕΚ στο Σωτήριον. Ο Απόλλωνας φιλοξενεί στην έδρα του Τηλεμεσό Βόλεϊμπολ. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ στο τηλεοπτικό παιχνίδι του Γυμνασίου Αγίου Νεοφύτου. Εφόσον διεξαχθεί η αναμέτρηση, θα τη δείτε τηλεοπτικά από την CableNet Sports 3. Και Δικέφαλος Ολυμπιάδα Νεάπολης. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Δικέφαλος να παίξει στο Γυμνάσιο Γερίου. Νομίζω πως δύσκολα θα έχουμε και εδώ αλλαγή έδρας και μάλλον στη Νεάπολη θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω πως το ερχόμενο Σάββατο η Ολυμπιάδα θα παίξει με τη Νέα Σαλαμίνα πριν από τον αγώνα με τον Δικέφαλο. Και να ολοκληρώσουμε έτσι το αγωνιστικό σκέλος, Ραφαέλα. Πού είναι η δυναμική αγωνιστικά του φετινού Δικεφάλου, πού θεωρείς πως παίρνετε περισσότερους πόντους από τις ακραίες, από τις διαγώνιες παίχτριες, από τον κεντρικό διάδρομο, πού στοχεύεις περισσότερο? Είναι σύνολο. Θα πω αυτό που λένε οι πλήστοι. Είναι σύνολο. Εξαρτάται από τη μέρα στην οποία θα βρεις τη συμπαίχτρια σου. Μια μέρα μπορεί να είναι μία, ίσως η ακραία την άλλη είναι η άλλη και οι δύο, άλλη μία κεντρικός ή διαγώνιος. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει η μέρα της αγωνιστικής. Οπότε είναι και θέμα ψυχολογίας και αυτοεπίθεσης της κάθε παίχτριας. Και η Πασαδόρος προσπαθεί να συγκεντρώνεται περισσότερο για να ρίχνει εκεί μπάλες. Βεβαίως, να είναι συγκέντρωση και άμεση επικοινωνία μαζί με τον προπονητικό τι, μαζί με τον προπονητή. Πρέπει να είσαι, δηλαδή η δουλειά του Πασαδόρου, κάθε πόντο πρέπει να έχεις αντίληψη του τι γίνεται στο γήπεδο, να βλέπεις το αντίπαλο γήπεδο, να βλέπεις τις συμπαίχτριες σου, να μιλάς με τον προπονητή σου, όλα αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο και με ανδρική πετόσφαιρα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς, Ραφαέλα, το ανδρικό, αλλά θέλω και την γνώμη σου για το ανδρικό μας πρωτάθλημα, όμως σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Blockout. Αναλωθήκαμε στο πρώτο μέρος με την γυναικεία πεντοσφαίριση και την πρώτη κατηγορία. Παρουσίαση και της αρχηγού του Δικεφάλου Γερίου, Ραφαέλα Οικονομίδου, στο στούντιο. Πάμε να δούμε όμως, Ραφαέλα μου, και τα παιχνίδια στο αντρικό πρωτάθλημα. Πάμε ξεκινώντας με τις σχετικές κάρτες για την τέταρτη αγωνιστική. Ο Παφιακός κέρδισε και την αναγέννηση στην Τερίνια, οπότε συνεχίζει να προπορεύεται στην βαθμολογία. Η Ομόνια κέρδισε την ΑΕΚ Καραβά με 3-1 σετ, με την γνώριμη νίκη της να δίνει και ένα σετ στην αντίπαλο φέτος η Νταμπλούχος Κύπρου. Ανόρθωση από Έλ στο Θεμιστόκλειο, στο τηλεοπτικό παιχνίδι, Ανόρθωση κέρδισε με 3-0 τους Γαλαζοκίτρινους και η Νέα Σαλαμίνα συνεχίζει επίσης να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της. Κέρδισε την φιλόδοξη Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 3-0 σετ στο Σπύρος Κυπριανού. Αυτά ήταν τα παιχνίδια της προηγούμενης Παρασκευής. Ο Παφιακός προπορεύεται με το 4-4 και χάνοντας μόλις ένα σετ στην πορεία τους φέτος υπαφίτες προς τον τίτλο. Η Ομόνια επίσης έχει 12 βαθμούς και μαζί με τον Παφιακό προφανώς είναι οι ομάδες που αποτελούν τα φαβορί για τον φετινό τίτλο. Νέα Σαλαμίνα με 11, Ανόρθωση ακολουθεί, ανέβηκε η Ανόρθωση στους 7, Αναγέννηση με 3 βαθμούς όπως και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου και χωρίς βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΚ Καραβά. Ραφαέλα, ένα σχόλιο αν θέλεις για την αγωνιστική ταυτότητα των ομάδων. Μόλις 4 αγωνιστικές στο ανδρικό πρωτάθλημα, όμως βλέπουμε μια δυναμική κυρίως στις ομάδες που βρίσκονται στα υψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη για το φετινό πρωτάθλημα και αν θεωρείς πως οι παραδοσιακές δυνάμεις του ανδρικού βόλεϊ είναι και πάλι στα φόρτε τους. Και ο Παφιακός έχει το 4-4, η Ομόνια ξεκίνησε ιδανικά και λίγο πιο κάτω και η Ανόρθωση, αλλά και η Νέα Σαλαμίνα έχει φέτος πολύ καλές επιδόσεις. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής,
δεν το παρακολουθώ το αντρικό πρωτάθλημα για να έχω 100% πλήρη άποψη. Ναι. Αλλά εντάξει, δηλαδή από αυτό που θα δω, που θα ακούσω, θα δω έτσι λίγο στην Ομοσπονδία κτλ. Είναι όπως τα είπες, οι ομάδες του, ας το πούμε, του άνω διαζώματος, είναι ο Παφιακός, η Ομόνια, η Νέα Σαλαμίνα, η Ανόρθωση. Ναι. Λοιπόν, είναι ομάδες που κυρίως αποτελούν τα φαβορί για να κατακτήσουν τον τίτλο, όπως είπε και η Ραφαέλα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της αγωνιστικής που πέρασε, της τέταρτης αγωνιστικής, για να μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Ομόνια, Παφιακός και Νέα Σαλαμίνα παραμένουν οι ομάδες χωρίς ήττα μετά την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος πετόσφαιρας ανδρών, ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής στο Θεμιστόκλειο η Ανόρθωση κέρδισε 3-0 σετ τον ΑΠΟΕΛ. Η κυρία πέτυχε τη δεύτερη σερή νίκη της στην έδρα της σε 86 λεπτά αγώνα, με τον ΑΠΟΕΛ να είναι σε όλα τα σετ αξιόμαχος, αλλά να λυγίζει από τους κιανόλευκους του Κώστα Χριστοφιδέλη που πήραν και τα τρία σετ με 25-21, 25-20 και 25-23. Η ενσωμάτωση του Σέρβου Μπιέλιτσα δείχνει να βοηθά με την πάροδο του χρόνου την Ανόρθωση που άρχισε και βρίσκει ρυθμό στους αγώνες της. Στον αντίποδα, οι γαλαζοκίτρινοι του Παύλου Κωνσταντίνου, παρά την καλή τους προσπάθεια, γνώρισαν την τέταρτη ήττα σε ισάριθμους αγώνες. Ομάδα με μέταλλο έδειξε να είναι στη Δερίνια ο Παφιακός. Οι παίκτες του Καμπερίδη τα χρειάστηκαν, αλλά εξασφάλισαν το τρίποντο με 3-1 σετ κόντρα στο ανταγωνιστικό σύνολο της αναγέννησης. Ο Παφιακός, παρότι είδε τους γηπεδούχους να μπαίνουν με ενθουσιασμό και να κερδίζουν το πρώτο σετ με 25-21, απάντησαν παίρνοντας με σχετική ευκολία τα επόμενα 2 με 25-16 για να πάρουν τον αγώνα στο τέταρτο σετ, εκεί που δύο ομάδες πάλεψαν σχεδόν επί ίσης ώρες. Η ομάδα της Πάφου με το 25-23 πήρε το σετ και έκανε το 4-3 στο πρωτάθλημα. Στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, η Ομόνια πήρε ακόμη μια νίκη με το σύνθες για αυτή φέτος 3-1. Αυτή τη φορά κόντρα στην Αθλητική Ένωση Καραβά. Οι πράσινοι του Σάβα Σάβα πήραν τα πρώτα δύο σετ με 25-14 και 25-20 για ακολούθως, με το rotation του προπονητή τους έδωσαν το δικαίωμα στην ΑΕΚ να πάρει το τρίτο σετ με 29-27 για να ολοκληρώσει τη νίκη η Νταμπλούχος Κύπρου με 25-15 στο τέλος. Για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα πήραν αρκετό χρόνο συμμετοχή οι νεαροί Κουσίνοφ, Φαούτας και Λοΐζου, ενώ επιστρατεύτηκαν από την αρχή οι αδερφοί Πετρακίδη. Τέλος, η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου 3-0 σετ, δείχνοντας τη φετινή της αξιοπιστία και διάθεση επιστροφής στους τίτλους. Αν και οι Βυσσινοί του Δημήτρη Μαρκάκη πάλεψαν σε όλα τα σετ, η Νέα Σαλαμίνα βρήκε τις λύσεις και πήρε τα 3 σετ με 25-19, 25-23 και 25-22 με πολύ καλή λειτουργία και τελικές επιλογές δουλεμένες από την προπόνηση. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έχουν τη μεγάλη ευκαιρία, εφόσον κερδίσουν την επόμενη αγωνιστική την Αθλητική Ένωση Καραβά στο Σπύρος Κυπριανού, να ανέβουν στις πρώτες δύο θέσεις, μιας και συγκρούονται στο Αφροδίτη οι πρωτοπόροι Παφιακός και Ομόνια. Λοιπόν, πολλοί πόντοι, Ραφαέλα, έρχονται στο αντρικό πρωτάθλημα από τα σερβίς. Μέχρι στιγμής στο γυναικείο δεν βλέπουμε τόση συνοχή και τόση εστίαση στο καλό σερβίς. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική αντίληψη σε αυτό το θέμα. Πάντως, από την εμπειρία μου και βλέποντας αρκετά παιχνίδια και στο αντρικό και στο γυναικείο, βλέπω πως το γυναικείο υστερείται ακόμα στο σερβίς. Θεωρείς πως λόγω και της δύναμης τους οι άντρες έχουν αυτό το πλεονέκτημα? Ναι, στο αντρικό πρωτάθλημα ρισκάρουν περισσότερο στο σερβίς, κάνουν επιθετικά σερβίς με πάρα πολύ δύναμη, ταχύτητα. Και βλέπουμε περισσότερους άσους σε σχέση με το γυναικείο. Ναι. Γιατί αυτή η κακή αντίδραση, κυρίως ανασταλτικά, στο γυναικείο? Δεν βλέπουμε τόσο ρίσκο, σπάνια βλέπουμε τα επιθετικά σερβίς. Είναι ένας λόγος και η δύναμη που δεν μπορούν να βάλουν τόσο γυναίκες σε σχέση με τους άντρες? Πολλές φορές το τι σερβίς θα χτυπήσει κάθε παίκτρια μπορεί να είναι και απόφαση του προπονητή. Πού θα στοχεύσει δηλαδή, αν σημαδέψει συγκεκριμένη αθλήτρια? Ναι, ο στόχος εννοείται πάντα. Κάθε φορά που θα χτυπήσουμε σερβίς έχουμε οδηγίες από το... Κανένα σερβίς δεν είναι τυχαίο. Πάντα έρχεται μετά από οδηγίες του προπονητή. Αλλά το θέμα του τι είδους σερβίς θα χτυπήσεις, θα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι από το τι μπορεί να δώσει ο κάθε αθλητής και το αν αυτό που μπορεί να δώσει είναι αυτό που ζητά ο προπονητής του. Θεωρείς πως οι προπονητές, γνωρίζοντας και τις δυνατότητες των παιχτριών τους αναλόγως πράττουν, θα πούν σε μια καλή ακραία ή καλή διαγώνιο να χτυπήσει και να στοχεύσει σωστά, και σε κάποια άλλη που δεν έχει τόσο το ατού του σερβίς, να κάνει ένα αμυντικό σερβίς απλά για να περάσει μπάλα?
Αυτό σίγουρα. Ο κάθε προπονητής, θα δει ποιον παίχτρα να έχει κοντά του στη θέση του σέρβις εκείνη τη στιγμή. Έχει παίχτρες τις οποίες θα τις εμπιστευτεί έτσι, λόγω της εμπειρίας τους λίγο περισσότερο, να δώσει κάποια οδηγία, να ξέρει ότι δεν θα χωθεί εκείνη τη στιγμή αν τη ζητήσω να κάνει το συγκεκριμένο σέρβις. Υπάρχουν παίχτρες όμως οι οποίες είναι έτσι. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν μέσα, οπότε δεν θα τους σκορσάρει τόσο πολύ να έχουν και αυτόν το. Στο μυαλό σου έρχονται παίχτριες στο πρωτάθλημα που έχουν καλό επιθετικό σερβίς? Καλό επιθετικό σερβίς. Και από αυτές που αγωνίστηκες μέχρι στιγμής. Βέβαια, ναι. Υπάρχουν παίχτριες οι οποίες έχουν πολύ καλά σερβίς και με τον Απόλλωνα που είχαμε παίξει. Και με την Ανόρθωση και με την Νέα Σαλαμίνα. Δεν υπάρχει ομάδα. Όλες οι ομάδες, δηλαδή σίγουρα θα υπάρχει μία παίχτρια σε κάθε ομάδα η οποία θα έχει αυτό που λέμε ένα θανατηφόρο σέρβις που θα σου κάνει τη ζημιά. Επειδή η Πασαδόρος θεωρείται εγκεφαλική παίχτρια, μίλησες νωρίτερα πριν το διάλειμμα για τις κινήσεις που κάνει η αντίπαλη ομάδα και εσύ πρέπει να διαβάζεις για να στοχεύσεις πού θα δώσεις την πάσα. Mm-hmm. Θεωρείς πως περνά, είναι το μυαλό του προπονητή Πασαδόρος, είναι η παίχτρια που προφανώς θα σπρώξει το παιχνίδι σε μια κατεύθυνση? Αυτό εννοείται. Σίγουρα πάντα με τις οδηγίες του προπονητή. Η Πασαδόρος είναι αυτό, η δουλειά της είναι να βλέπει και το αντίπαλο γήπεδο και το δικό της το γήπεδο και το προπονητή, να ξέρει να διαβάζει φάσεις, να βλέπει απέναντι ποιον παίχτη έχει απέναντι κάθε παίχτρια, έχει ψηλό μπλοκ, έχει χαμηλό μπλοκ. Πίσω άμυνα, τι παίχτες έχουμε. Συνήθως συνηθίζεται να λέμε ότι όταν υπάρχει κεντρικός πίσω, σημαδεύεις τον κάθε έναν παίχτη ξεχωριστά για αυτόν που πιστεύεις ή για αυτόν που καλύτερα έχεις ήδη συνεννοηθεί από πριν με τον προπονητή σου. Βλέπεις και παράλληλα ποιος συμπαίχτης σου βρίσκεται στη μέρα του. Και αξιολογείς. Και αξιολογείς. Λοιπόν, μίλησες πολύ για προπονητή, οπότε μου δίνεις πάσα για να ρωτήσω για τον δικό σου προπονητή, τον Γιώργο Γεωργίου. Είναι περισσότερο συμβουλευτικός ο ρόλος του Γιώργου προς τις αθλητρίες του δικεφάλου Ραφαέλα? Δουλεύετε κάποια πλάνα για να μπορέσετε να τα περάσετε στους αγώνες και βάσει scouting? Έχετε διαφορετική αντίληψη όταν παίζετε με μεγαλύτερες πρακτικά ομάδες, με πιο δυνατές ομάδες στο πρωτάθλημα και διαφορετικά παίζετε με άλλες? Ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Κάθε αγωνιστική είναι διαφορετική. Ο προπονητής μας είναι ένας, είναι νέος προπονητής, έτσι, όταν λέω νέος ηλικιακά, με πολλή όρεξη για αυτό που κάνει. Είναι αρκετά φιλόδοξος και έχει μεγάλο όραμα για την ομάδα του. Δουλεύει καθημερινά, είναι από τους προπονητές οι οποίοι δεν δουλεύουν, δεν έρχονται το 2 ώρο, το 3 ώρο στο γήπεδο και να φύγουν, και αυτή είναι η δουλειά. Δουλεύει και αυτές και τις έξτρα ώρες για να έρθει να μας δώσει την προπόνηση που θα έχουμε στην ομάδα, τις οδηγίες που θα έχουμε για την κάθε αγωνιστική. Οπότε, μετά από μελέτη του, έρχεται και μας δίνει τις συμβουλές του, και ειδικά με το ρόστερ που έχει, το οποίο αποτελείται από νεαρές ηλικιακά παίχτριες, δεν μπορείς να μην έχεις και συμβουλευτικό χαρακτήρα όταν είσαι προπονητής. Οπότε είσαστε θεωρητικά και άνετες με τον Γιώργο. Για να μπορέσετε να ρωτήσετε και σε ενδεχόμενα λάθη σας, τι μπορείτε να κάνετε στην συνέχεια για να τα διορθώσετε, ή αν θεωρείτε κάτι λάθος που μπορεί να σκέφτεται το προπονητής, αν μπορώ να το κάνω έτσι να διαφοροποιήσετε κάπως το πλάνο της ομάδας. Υπάρχει και αυτό το σενάριο? Αυτό εννοείται. Υπάρχει επικοινωνία μαζί με τον προπονητή. Κάθε παίχτρια είναι... Όποτε έχει κάποιο θέμα μπορεί να πάει να τον... να ρωτήσει την άποψή του, να αλλάξει κάποια πράγματα, να κάνει, να... Είναι εκεί δίπλα του, θα τους απαντήσει, θα τους βοηθήσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στο αντρικό, να πάμε, χρωστάμε δηλώσεις από το τηλεοπτικό παιχνίδι, να δούμε τη σκέψη των παιχτών Ανόρθωσης και ΑΠΟΕΛ. We are struggling to find a rhythm for playing.
Sometimes, like on the third set, we are there, but most of the time we cannot find the rhythm of the game, and this is a problem besides the result. Of course, everyone wants to win, but I think it's one thing leads to another one. If you play good, you have more chances to win. If you are not playing so great, it's more complicated to be there with the better teams. You had a very difficult schedule on the first four matches. How do you see the future, the next games, and how far can Apoel go? Yeah, I think now, let's say that on paper we have teams that are a little more weak than the first four, but still, like, we need to worry about us and how Apoel is playing, and not most about the opponent. Εντάξει, ξέραμε ότι το Αποέλ προέρχεται από τρεις ήττες και θα έρχονταν εδώ στο γήπεδο μας για να πιέσει. Εντάξει, θεωρώ ότι ακολουθήσαμε πολύ πιστά το πλάνο του προπονητή. Πήραμε τα δύο σετ εύκολα. Εντάξει, στο τρίτο σετ αναγκαστικά έπρεπε το Αποέλ να πιέσει κυρίως από το σέρβις. Τα κατάφερε στην αρχή του τα πρώτα μισά του τρίτου σετ, αλλά πιστεύω ότι ισοζυγίσαμε το παιχνίδι μετά τα μισά και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε την. Είναι η δεύτερη νίκη για την ομάδα σας και μάλιστα συνεχόμενη. Τι δίνει αυτό στην ανόρθωση στην αρχή μέχρι στιγμή της χρονιάς, που παρά τις ήττες έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί και κόντρα στις ομάδες που έχουν τους πολύ ψηλούς στόχους? Εντάξει, θεωρώ ότι δίνει πολύ, μια νέα δυναμική στην ομάδα. Εντάξει, ήττα πάνω στην ήττα, εντάξει, πέφτει και η ψυχολογία. Πιστεύω με τις νίκες ανεβαίνει η ψυχολογία που θα δώσει μια πολύ καλή δυναμική στην ομάδα και μια πολύ καλύτερη συνέχεια. Και εσύ ο ίδιος προσωπικά, πώς νιώθεις που φέτος ήρθες στην ομάδα της ανόρθωσης μετά τα πολλά χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα? Εντάξει, νιώθω ότι. Εντάξει, καταρχάς είναι και για αυτή η παρουσιωτική ομάδα. Σαν πρόσφυγας που είμαι, νιώθω ότι με αγκάλιασε η ομάδα. Εντάξει, τους νιώθω σαν οικογένεια μου την αρχή, την μέρα που ήρθα. Με αγκάλιασε η ανόρθωση και τους ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές στην πετόσφαιρα μιλάμε για οικογενειακό κλίμα. Αυτό ακούσαμε και από τον Άνδρεα Χρυσοστόμου, τον πετοσφαιριστή της Ανόρθωσης. Νομίζω λέχθηκε νωρίτερα και από την Ραφαέλα για το καλό κλίμα στον Δικέφαλο. Πάμε να δούμε την κάρτα με την επόμενη αγωνιστική του Αντρικού. Καθώς αύριο θα έχουμε επίσης δυνατά παιχνίδια με το Αποέλ να φιλοξενεί την Αναγέννηση στο Λευκόθεο. Η Ανόρθωση παίζει το Παραλίμνη με την Ενωσυνών Παραλιμνίου. Πολύ ωραίο παιχνίδι αναμένεται στο Παραλίμνη. ΑΕΚ Καραβάνεα Σαλαμίνα στις 8.30 αγώνα στο Σπύρος Κυπριανού, όπως και όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Και Παφιακός Ομόνοια στο ντέρμπι του Αφροδίτη με πολύ δυνατή αναμέτρηση. Τηλεοπτικά αυτό το παιχνίδι από την CableNet Sports 3, ο αγώνας του Παφιακού με την Ομόνοια. Και κάπου εδώ νομίζω πως μπορούμε να βάλουμε στην παρέα μας ακόμη έναν φιλόδοξο πεντοσφαιριστή. Είναι η ενότητα των Κύπριων που πλέον αγωνίζονται στο εξωτερικό. Και θα πάμε εμείς μέσω βίντεο call να συναντήσουμε τον Κανάρη Μιχαήλ από τη Θεσσαλονίκη. Κανάρη, γεια σου, σε χαιρετάμε από την Κύπρο. Γεια σας. Λοιπόν, πλέον σπουδές αλλά παράλληλα και πεντόσφαιρα. Πώς συνδυάζονται, Κανάρη, αυτά τα δύο? Δύσκολα μπορώ να πω. Εντάξει, έχουμε πανεπιστήμιο το πρωί και απευθείας μετά προπόνηση. Δύσκολο το πρόγραμμα. Εντάξει, δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο για έναν αθλητή που μεγάλωσε με το βόλεϊ, που θέλει να αγωνιστεί και στην εξέλιξη της ζωής του με το άθλημα της πεντόσφαιρας. Καταρχήν, πώς είναι η φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη, Κανάρη? Λόγω του COVID τώρα έχουμε αρκετούς περιορισμούς, δηλαδή έχουμε πολύ αυξημένα κρούσματα εδώ πέρα, που πας, θέλουμε safe pass, όλα. Τα rapid test μας πριν από αγώνες. Εντάξει, γενικότερα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα χρειάζονται όλα αυτά σε στιγμές κορονοϊού. Ελπίζουμε πως όλα αυτά θα αποτελούν σε λίγο καιρό παρελθόν για να μπορέσει να είναι πιο άνετα και ο αθλητής. Σε σχέση και βλέποντας και κάποια πλάνα από τον Πίγασο Πολύχνης, εκεί αγωνίζεσαι φέτος, Κανάρη, έχεις παρέα, έτσι, είσαστε μαζί με τον Στέφανο στον Πίγασο. Ποιες είναι οι διαφορές της νέας ομάδας με το παρελθόν σου? Εντάξει, σίγουρα εδώ έχουμε καθημερινά προπονήσεις όπως σε όλες τις ομάδες. Το κλίμα είναι πολύ θετικό, πολύ καλό, εντός και εκτός του γηπέδου.
Και σίγουρα το επίπεδο εδώ στην Pre-League, μπορώ να πω, είναι πολύ ανταγωνιστικό και σχετικά με την πρώτη κατηγορία στην Κύπρο. Λοιπόν, έρχονται και άτομα και προπονητές προφανώς από την Volley League, την μεγάλη κατηγορία της Ελλάδας, για να βλέπουν νεαρότερους αθλητές που παίζουν σε αυτή την κατηγορία. Ναι, παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες της Pre-League. Προπονητές στην πιο μεγάλη κατηγορία και συνήθως αν τους κάνεις σου κάνουν προτάσεις για πιο μετά. Εσύ τι σκέφτεσαι για τον Καναρή Μιχαήλ, για το μέλλον σου? Αρχικά είμαστε στον Πίγασο και βλέπουμε στην Volleyball League, στην πρώτη κατηγορία εδώ. Να βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο, να βελτιωθούμε. Λοιπόν, δίπλα μου έχω τη Ραφαέλα Οικονομίδου, σε ακούει αυτή τη στιγμή. Ραφαέλα μου, θα ήθελες να αγωνιστείς και εσύ σε ομάδα του εξωτερικού? Θα ήταν ιδιατό για σένα το σενάριο? Εντάξει, οι περισσότεροι αθλητές μας συνδυάζουν το βόλεϊ στο εξωτερικό μαζί με τις σπουδές τους. Εγώ δεν έτυχε να βγω στο εξωτερικό για σπουδές, έχουμε και Κύπρο, οπότε... όχι, δεν πέρασε από το μυαλό μου. Πάντως, αν σου δώσει συστατική επιστολή ο Κανάρης, ναι. Θα ήθελες να παίξεις πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τους θαυμάζω αυτούς που παίζουν στο εξωτερικό, ειδικά στην Ελλάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή και το γυναικείο και το ανδρικό. Το ανδρικό το παρακολουθώ περισσότερο από ότι το ανδρικό στην Κύπρο. Έτυχε βέβαια, δεν ήταν επί σκοπού. Είναι πολύ, για μένα είναι πολύ ψηλό επίπεδο, δηλαδή εντάξει. Ποια είναι, Καλάρη μου, ποια είναι τα στοιχεία περισσότερο που ζητά ο προπονητής σας στις προπονήσεις σε σχέση με τους προπονητές σου και νωρίτερα στο ΑΠΟΕΛ, γενικότερα στους προπονητές που είχες στην Κύπρο? Σίγουρα θέλει με άλλη συγκέντρωση στην προπόνηση. Να κάνεις μια μνημόνη. Λίγες αγώνα δουλεύεις και η άλλη ομάδα απέναντί σου για να μπορείς να αντιαγωνιστείς έτσι ώστε να έρθει η νίκη. Έχεις φιλοδοξίες για κάτι περισσότερο, Κανάρη? Είδαμε πολλούς Κύπριους αθλητές όταν πήγαν στην Ελλάδα να μένουν εκεί. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό σου? Σίγουρα, αν μου δοθεί ευκαιρία να βγω εκτός Ελλάδας, σε Ευρώπη, εξωτερικό, σίγουρα θα είναι καλή πρόταση, γιατί όχι. Έχεις επικοινωνία με Κύπριους πεντοσφαιριστές που παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο, Καναρή? Και για σύμβουλες και για μερικούς. Περισσότερα δείγματα. Επειδή ναι, είσαι ένας από τους παίκτες που προφανώς... Συμβουλές, την αβελτιώσω. Όσον αφορά την εθνική ομάδα, εδώ τα τελευταία χρόνια η εθνική ομάδα στην Κύπρο προσπαθεί να φέρει νέους παίχτες, νεαρούς, έτσι ώστε μετά από μερικά χρόνια να βγει μια καλή εθνική ανταγωνιστική. Οπότε θεωρώ πως έχεις βλέψει για να παραμείνεις στις τάξεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και στις κλήσεις του, έτσι? Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, καταληκτικά θέλω σχόλιο για τον ξάδερφό σου, επίσης Κανάρης. Κανάρης Παπάς, αγωνίζεται στην Ένωση Νέων Παραλληνίου. Ναι. Σαν λίμπερο. Ο λίμπερο τον Βυσσινή. Ένα σχόλιο σε σχέση με την εξέλιξη αυτού του αθλητή. Ξέρεις, νομίζω τον έχεις ζήσει περισσότερο από όλους μας. Ναι, ξεκίνησα από μικρή στις Ακαδημίες του Φοίνικα. Από μικρή αγωδική ηλικία. Πέρσι, πρόπερσι, αυτός πήγε στο Παραλίμνη, που συνέχισα στο ΑΠΟΕΛ και τώρα στον Πίγασο. Εντάξει, όσο περνάει ο καιρός, βελτιώνεται, που βλέπω είναι στη βασική εξάδα. Είναι σημαντικό να παίρνετε περισσότερα αγωνιστικά λεπτά, Κανάρη. Το βλέπεις και εσύ πως εξελίσσεται το παιχνίδι σου και γενικότερα για τον κάθε αθλητή? Σίγουρα. Όσο περισσότερο χρόνο παίρνει, τόσο από τα παιχνίδια εξελίσσεσαι περισσότερο, γιατί αυτά είναι που θα σε κάνουν καλύτερο.
Και οι αντιπάλοι, οι παιδί είναι μεγαλής ηλικίας, πιο έμπειροι, προσαρμόζεσαι ανάλογα. Λοιπόν, θα σε καληνυχτήσω, θα σε αποχαιρετήσω. Τρίγωνο πανοράματος έχεις φάει? Δεν φάγαμε, σίγουρα. Λοιπόν, καλό σε βράδυ, Κανάρη. Κάθε επιτυχία, κάθε καλό. Λοιπόν, αυτά και από τον Κανάρη Μιχαήλ. Εσύ έχεις φάει τρίγωνα πανοράματος, Ραφαήλα? Από Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Λοιπόν, μπορείτε να βγείτε και λίγο εκτός διατροφής για να ξεφεύγετε κάπως? Γιατί όλοι οι αθλητές μπαίνουν σε συγκεκριμένα ωράρια, αν θέλεις, διατροφής. Βλέπεις πως χρειάζεται κάποτε να ξεφεύγει ένας αθλητής για να απολαμβάνει τα καλά και των διατροφικών συνθήκων που έχουμε? Μπορείς. Είναι επιλογή του κάθε αθλητή το τι θα ακολουθήσει. Παραδείγματος χάρη, εγώ όταν θα ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος, όχι μόνο εγώ, πρέπει να προσέχεις. Γιατί πρέπει να προσέχεις, γιατί ακόμη και το έναν κιλό να πάεις πάνω, μπορεί στην εικόνα σου να μην φανεί. Αλλά την απόδοσή σου επηρεάζει άμεσα. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, καταληκτικό σχόλιο, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγο η εκπομπή μας. Πιστεύεις πως ο δικέφαλος έχει δυνατότητες, έχει προοπτική για την φετινή σεζόν, αλλά και για τις επόμενες που έρχονται? Έχει προοπτική, έχει δυναμική, γίνεται σκληρή δουλειά τόσο από τον προπονητή όσο και από τον βοηθό προπονητή και από τον στατιστικό λόγο, από το προπονητικό μας team όλο. Η βοήθεια που έχουμε από το ΔΣ είναι τεράστια. Υπάρχει δυνατότητα. Εγώ πιστεύω ότι ο δικέφαλος με τη βοήθεια όλων όσων περιτριγυρίζουν την ομάδα και με τις συμπαίχτριες μου, οι οποίες μαζί σας σύνολο θα ανέβουμε, θα έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και πιστεύω ότι τέλος της χρονιάς θα είναι μέσα στους στόχους του δικέφαλος και θα παραμείνει στην κατηγορία και από τη νέα χρονιά τα άτομα τα οποία είναι στο ΔΣ, όπως είναι ο πρόεδρος μας ο Γιώργος Βασιλείου, είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να υπάρχει ο δικέφαλος εκεί στην πρώτη κατηγορία. Να υπάρχει η ομάδα του γερίου, τουλάχιστον στον χώρο της γυναικείας πεδόσφαιρας, για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω, Ραφαέλα μου, να σου ευχηθώ ότι καλύτερο και νομίζω πως και το ταβάνι της Ραφαέλας να παίξει και στην εθνική ομάδα, έτσι. Είναι ένας από τους στόχους προσωπικούς. Εντάξει, κάθε αθλητής θα ήθελε να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται από το ομοσπονδιακό προπονητή. Εύχομαι να το ακούει ο Λοΐζος Λοΐζου. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλό σας βράδυ, αγαπητοί μας φίλοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ραντεβού και πάλι την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στις 8.30 την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.